τέσσερις παίκτες από εσάς θα πρέπει να αποχωρήσουν τις επόμενες μέρες μέχρι ότου να μείνουμε στους τέσσερις που θα επιστρέψουν στην Ελλάδα. Θα σας εξηγήσω λοιπόν τον τρόπο με τον οποίο θα εξελιχθούν από εδώ και πέρα οι ασυλίες στις οποίες, όπως είπα, αγωνίζεστε ατομικά. Κάθε αγώνας ασυλίας θα παίζεται όπως παίξαμε τους πρώτους ατομικούς αγώνες, όπου θα έχετε κάποιες ζωές. Και όταν κάποιος παίκτης φτάνει στο 0, θα φεύγει από το παιχνίδι μέχρι ότου να έχουμε ένα νικητή για τα αγόρια και μία νικήτρια για τις κοπέλες. Αυτό σημαίνει ότι ο νικητής από τα αγόρια και η νικήτρια από τις κοπέλες θα κερδίζουν από μία ατομική ασυλία. Στη συνέχεια, δεν θα έχουμε αγώνισμα ατομικής ασυλίας. Οι δύο ατομικές ασυλίες θα βγαίνουν μέσα από το αγώνισμα, το ατομικό αγώνισμα ασυλίας που θα παίξουμε τώρα. Με τις δύο αυτές ατομικές ασυλίες θα πηγαίνουμε στο Συμβούλιο του νησιού, όπου θα γίνεται πρώτα μια συνολική ψηφοφορία ανάμεσα σε όλους τους παίκτες του Survivor. Από την κάλπη θα βγαίνει ένας υποψήφιος και οι δύο άλλοι παίκτες, το ένα αγόρι και το ένα κορίτσι, που θα έχουν κερδίσει τις ατομικές ασυλίες, θα μας δείχνουν τον δεύτερο και τον τρίτο υποψήφιο.